100 αγώνες και οι 100 αγώνες δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πάρα πολύ, οπότε ξέρεις. Προβλέψεις, Χαχαμίδης Μπιτάκος. Πιστεύω ότι θα νικήσει ο Χαχαμίδης στα σημεία. Χατζηχρόνογλου Νικολαίδης. Θα είναι ένα μοιρασμένο μάτς. Πάω και στις δύο κυρίες, η Ξανθιά και η Μελαχρινή. Υποστηρίζω τη Μελαχρινή, τη δικιά μας, τη Μαριάννα Γαλέργη. Δάσκαλε, παρουσίασέ μας τα διαμάντια σου, τους μαχητές σου. Ποιους θα απολαύσουμε σήμερα στο ring? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τις κυρίες. Μαριάννα Γαλέργη, γνωστή. Η διαμαντίνια κυρία μας. Έτοιμη, πανέτοιμη να αντιμετωπίσει την Ολλανδέζα, τη Μέλωνη. Περάσουμε στο MMA, τον κύριο Αντρέα Τσέλα. Είναι από τα καινούργια τμήματα που έχουμε του Diamond Alliance, που είναι συνεργασία της Alliance του Νταβί Δημόπουλου, που είναι στο έδαφος η νούμερο 1 Brazilian Jiu-Jitsu Ακαδημία. Και σπεράσουμε στην ήρεμη δύναμη τον Χρήστο μας, τον Χρήστο Σαλατά, που είναι και εκπαιδευτής Ακαδημία μας, που και αυτός θα τον απολαύσουμε φυσικά σε έναν αγώνα Muay Thai. Ο Παύλος Καπονής μου είπε ότι έχει εκπληκτική τεχνική η Μαριάννα. Πες μου λίγο το μυστικό σου. Εννοείται πως όταν έχει σωστό προπονητή ή δάσκαλο και σου μεταβιβάζει τις γνώσεις του, τις παίρνεις και τις βάζεις στο ring. Τώρα, επιλογή σου είναι αν θα τις πάρεις ή όχι. Εγώ τις έχω πάρει. Σε λένε δύναμη. Για να το λέω ο δάσκαλος, μάλλον έχει δίκιο. Θέλω να κάνω προπόνηση συνέχεια. Μου αρέσει να το κάνω. Το κάνω γιατί μου αρέσει, δεν το κάνω γιατί το θεωρώ μια δουλειά ή κάτι άλλο. Είναι η ζωή μου αυτή τη στιγμή. Ο καθένας έχει τα δικά του έτσι, πλεονεκτήματα μέσα στη μάχη. Ο δάσκαλος τα έχει βρει όλα και έχει δουλέψει ξεχωριστά με τον καθένα για να τονώσει και το ψυχολογικό κομμάτι της μάχης, αλλά και το τεχνικό κομμάτι της μάχης. Welcome in Greece. Is your first time here? In Athens, yes. But my third time in Greece. I'm ready. I'm ready for the fight. I prepare well. I train hard, so I'm ready for the fight. And I think I'm gonna win. I'm sure I'm gonna win. This is a good fighter, Melanie. She don't give up so easy, as you know, as you can read on the internet also. Ο Νικόλας έχει καθιερωθεί πια στην ελίτ των αθλητών στα 70 κιλά. Και χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, όπως έγινε. Λυπηθήκαμε πάρα πολύ που ο αθλητής έπεσε νοκάουτ με αυτόν τον τρόπο. Πάντα λυπόμαστε με τέτοια γεγονότα. Το καλό είναι ότι το παιδί σηκώθηκε και πιστεύω ότι όλα πάνε καλά. Πώς είναι σαν αθλητής, είναι υπάκος, είναι σκληρός, πεισματάρης? Σαν τον Νίκο τον Κίκα δεν είχα ποτέ αθλητή τόσο δουλευταρά. Δουλεύει σαν μυρμήκη. Ακούει, δεν έχει ποτέ να πει κάτι παραπάνω. Ακούει μόνο τις οδηγίες και προπονείται καθημερινά εδώ και τα τελευταία 6 χρόνια. 5 χρόνια. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο προπονητής σου στην κατάσταση, στους τίτλους σου, στις διακρίσεις σου, στην ψυχολογία σου γενικότερα? Ο προπονητής μου είναι σαν πατέρας μου πρώτον, σαν φίλος μου. Και χωρίς αυτό δεν μπορώ. Προσπαθώ να ακούσω καθημερινά ό,τι μου λέει και να κάνω. Και είναι ο άνθρωπος που έχω φτάσει μέχρι εδώ και προσπαθώ. Είμαι έτοιμος να παίξω, πιστεύω να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να δώσουμε θέαμα στον κόσμο. Υπάκουος. Είναι φοβερά πειθαρχημένος αθλητής και γι' αυτό έχουμε τόσο γρήγορα αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει καμία κόντρα ή οτιδήποτε? Φίλοι, με όλους τους αθλητές είμαι φίλος, δεν έχω καμία προσωπική κόντρα με κανέναν, εντάξει δεν είμαστε κολλητοί. Αθλητές είμαστε, κάνουμε αυτό που μας αρέσει, κάνουμε το άθλημά μας, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Οι δύο, Αλέξανδροι Στορί. Σε λιγάκι, όχι τώρα. Έτοιμος. Πανέτοιμος. Τρία δυνατά σημεία του Αλέξανδρου. Ποια θα ήταν αυτά? Έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση, πολύ καλή εκρηκτικότητα και δουλεύει και πάρα πολύ τεχνική. Λοιπόν, καταρχήν ο Άλεξ είναι σε τρομερή φυσική κατάσταση, θα το δείτε και εσείς εξάλλου. Έχει προπονηθεί πάρα πολύ σκληρά για αυτό το παιχνίδι. Θέλω να σου πω πρώτα ότι μου άρεσε πάρα πολύ η απάντησή σου στη συνέντευξη τύπου, γιατί έδειξε ότι είσαι αθλητής με ψυχική δύναμη. Είσαι ψυχάρα, να το πω. Παλεύουμε όσο μπορούμε. Αυτά νιώθουμε, αυτά λέμε τώρα.
κάτι που δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτά είναι με αυτό. Το φίλο εδώ στο δάσκαλό μου και λέει γιατί δεν ήμουν εγώ έτσι, με έφτιαξε ακόμα παραπάνω, δουλεύουμε. Ας νιώθω, πιστεύω και σήμερα θα πάμε καλά αυτό. Με τέτοιον αθλητή να λέει ότι όλα τα οφείλω εδώ. Αυτό είναι το στήριγμά μου. Τι λέτε εσείς? Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Οι πράξεις του δείχνουν, βασικά όλα αφήνονται στον Αντώνη, επειδή είναι εργατικός και δουλεύει. Πάνω απ' όλα αυτό. Εάν έχεις ένα αθλητή, οτιδήποτε και αν είναι, και ταλέντο να είναι, θα φτάσουμε μέχρι ένα σημείο. Με τη δουλειά μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Άρα λοιπόν, από τη δουλειά του εξαρτάται, όχι από οτιδήποτε άλλο. Θα αλλάξω, θα παίξω και στο MMA, δηλαδή στο GFC, με τον μάνατζέρ μου Γιώργο Βεντούρα, σε ένα μήνα που θα γίνει διοργάνωση, όχι στο αυτή, στην επόμενη. Αρχίζει στις 19. MMA. Θα σε δούμε στο κλουβί. Στο κλουβί, ναι. Τώρα αρχίζει και αναπτύσσεται το κλουβί στην Ελλάδα. Αυτό. Γιατί ο μάνατζέρ μου Γιώργος Βεντούρας και αυτός κανονίζει που θα παίξω και εδώ. Τρυπώσαμε στο χώρο που ετοιμάζατε η Diamond Lady Μαριάννα Καλέργη. Η ρόμπα που φοράω είναι αυτή που θα εμφανιστεί στο ring σχεδιασμένη από το Βασίλειο Κοστέτσο. Εδώ όμως βλέπω και τα κούνια τα οποία είναι 12 πόντα. Αλήθεια, τι τα θέλει η Μαριάννα Καλέργη τα τακούνια πάνω στο ring? Νομίζω θα την απολαύσουμε σε κάτι ξεχωριστό. Έτοιμος ο Λευτέρης? Πανέτοιμος. Να δώσουμε ένα πολύ ωραίο αγώνα, να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος, γιατί πάνω απ' όλα αυτό το θέλουμε. Και να φύγουμε με ψηλά το κεφάλι. Υπάρχουν φορές που παίρνεις λίγο ψυχολογικά ή που νιώθεις κάπως και είναι ο προπονητής να σε ξαναφορτσάρει? Όσο περισσότερο διάστημα είσαι με έναν προπονητή, τόσο περισσότερο σε ξέρει. Ξέρει πότε και τι πρέπει να σου πει για να σε ανεβάσει, για να σε πιέσει. Ξέρει την ψυχολογία σου. Σημεία του Λευτέρη και τρία καλά σημεία του Σταμάτη. Το πρώτο σημείο του Λευτέρη είναι που είναι καλό παιδί, ακούει και δουλεύει. Για το Σταμάτη δεν τον ήξερα έτσι. Εγώ τον ήξερα από πιο πιτσιρικά, δεν είχε τύχει δηλαδή κάποια στιγμή με την καλή έννοια δηλαδή, να κοντραριστούμε. Τώρα πώς έτσι συμπεριφέρεται δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι τίτλος ή είναι κόντρα? Μία κόντρα που ήταν σε προσωπικό επίπεδο και έφτασε στα όρια να δείξει το χειρότερο του εαυτό στην τηλεόραση και προβάλλει την αλητεία μέσα από αυτό, ενώ για μένα είναι μεγάλο λάθος, γιατί μας βλέπουν και μικρά παιδιά και γονείς. Είναι μία κόντρα που θα τελειώσει με τον αγώνα αυτό, τέλος για μένα, δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ. Για μας δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, αλλά τι θα δείξουμε πάνω στο ring. Αυτό είναι η μάχη της. Στο ring είναι τσαμπουκάς. Επέτρεψέ μου να σε χαρακτηρίσω τσαμπουκά. Σε εσάς είναι υπάκους? Εγώ θα πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι παρεξηγημένος ο Σταμάτης. Εκτός από μαθής μου είμαστε και κολλητοί. Είναι μαθής μου πάνω από 15 χρόνια και μου μιλάει ακόμα στο προθετικό. Αυτό σημαίνει ότι είναι άνθρωπος πολεμικών τεχνών με αξίες και ήθος. Τώρα αυτό είναι προς απάντηση κάποιων που ίσως θέλουν να το χαρακτηρίσουν κάπως. Εγώ τους λέω τι είναι στην πραγματικότητα. Θέλω να μου πεις και εσύ λίγα λόγια για τον δάσκαλο, γιατί εγώ βλέπω ότι σε λατρεύει. Και πραγματικά και σαν αθλητή σε θαυμάζει, αλλά και σε λατρεύει και σαν φίλο. Ένα αμοιβαία τα αισθήματα. Εντάξει, δεν τον βλέπω πλέον σαν δάσκαλο μου. Τον βλέπω σαν αδερφό μεγάλο, σαν πατέρα. Αυτή είναι αλήθεια. Έχουμε δεθεί πάρα πολύ, έχουμε περάσει πάρα πολλά. Από πιτσιρικά, από μικρό παιδί με έχει πάρει. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, στο εξωτερικό έχουμε βγει αρκετές φορές. Έχουμε δεθεί. Το βλέπω περισσότερο από τον πατέρα μου καταρχήν, την οικογένειά μου. Όσοι έχουν ανέβει πάνω και έχουν παίξει μαϊτά, έχουν περάσει αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό μόνο θα πω. Το ξέρουν όλοι στον χώρο. Και συνεχίζουμε. Βγάζει ακόμα πρωταθλητές.
Σε ρωτάω λοιπόν και το άλλο. Είσαι λίγο τσαμπουκά, τον δέχεσαι τον όρο. Το τσαμπουκά δεν σταματά. Δηλαδή, είτε έχει και τον ίδιο το Θεό, δεν θα σταματήσει. Από εκεί που ξεκίνησε μέχρι να τελειώσει. Για μένα ο Έλληνα πρέπει να τσαμπουκά. Αυτό δηλαδή που βλέπω ότι κάποιοι μας έχουν κοιμήσει λίγο τον ελληνικό λαό τώρα και τον έχουν κάνει λίγο όχι όπως ήταν, για μένα είναι λάθος. Ο Έλληνας πρέπει να είναι τσαμπουκάς ή γεννηθεί να είναι τσαμπουκάς ο Έλληνας και να μην σκύβει το κεφάλι ποτέ. Είμαι μαχητής, ανεβαίνω με όποιον με προκαλεί. Έχω τα κότσια, το έχω αποδείξει, έχω παίξει με όποιον αντίπαλο με έχει προκαλέσει. Αυτό θα κάνω και σήμερα. Άλλος ένας αγώνας είναι για μένα, παιδιά. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Τίποτα. Θα ανέβω με το δάσκαλό μου να τα διασκεδάσω αυτό. Ό,τι και να γίνει. Scouter.gr